σύσσωμη η ΔΕΙΑΚ με τον Δήμαρχο για να μιλήσουμε για το θέμα του νερού. Υπάρχουν δύο θέματα. Ένα είναι οι υπερκαταναλώσεις και το δεύτερο οι οφειλές. Συνέντευξη παραχώρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης σχετικά με το θέμα του νερού. Ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε στις υπερκαταναλώσεις αλλά και στις οφειλές. Ξεκινάμε με τις υπερκαταναλώσεις. Είναι αδιανόητο ο Δήμος να μην ποτίζει κήπους και γκαζόν, δημοτικούς κήπους και γκαζόν για να εξοικονομούμε νερό για την ίδρυυση και να βλέπουμε ασύστολη σπατάλη από ορισμένους συνδημότες μας, θεωρώντας ότι είναι πλεονέκτημά τους να καταναλώνουν όσο νερό θέλουν. Είναι αδιανόητο, κυρίως στα χωριά, να καταναλώνουν τα εξαμήλια 90 κυβικά την ώρα. Είναι αδιανόητο ο κάτω άσος να έχει 66 κυβικά την ώρα, μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Να διανόητο το Λέχιο 100 κυβικά την ώρα. Αυτά τα νούμερα ούτε την πόλη της Κορίνθου δεν πλησιάζουν. Λαμβάνουμε μέτρα. Ξεκινούμε από τη Δευτέρα τις διακοπές παροχής νερού των υπερκαταναλωτών. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος και ΔΕΙΑΚ να δίνουμε νερό όσο θέλει ο καθένας για να γεμίζει πισίνες, να ποτίζει τα γκαζόν, αλλά κυριότερα να ποτίζει ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, σταφίδες. Τελειώνουν. Από Δευτέρα αρχίζει έλεγχος και διακόπτεται η παροχή. Αφαιρείται το υδρόμετρο πάραφτα. Πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε σχεδόν τα μισά ρολόγια έχουν μπει ψηφιακά, έχουμε άμεση ενημέρωση που γίνονται υπερκαταναλώσεις, να διακόπτουμε αμέσως την παροχή. Αυτό προβλέπεται από τις διαδικασίες, αλλά πρωτίστως προβλέπεται για την προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος. Δεν γίνεται στο τετράμινο, στο τρίμηνο να έχουμε κατανάλωση 600 κυβικά ένα θεωρητικά σπίτι και το διπλανό σπίτι να έχει 30, 40, 50 κυβικά. Είναι αδιανόητο. Λίγος σεβασμός. Ξεκινούμε λοιπόν με τις διακοπές και αφαίρεση υδρομέτρων. Νερό για όλους. Το νερό δεν φτάνει της Τυμφαλίας για όλο το Δήμο Κορινθίων πλέον. Σταδιακά θα αρχίσουν κάποια χωριά, όπως έγινε σήμερα με το Στεφάνι, να υδρεύονται με τις τοπικές γεωτρήσεις. Έτσι γινόταν πάντα. Φέτος μας πήγε λίγο καλύτερα και είχαμε περισσότερο χρόνο νερό στην Φαλίας. Πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι συναφές. Δηλώσαμε πριν 3 μήνες περίπου ότι πάμε να βάλουμε τάξη στη ΔΕΙΑΚ. Οφειλές πάνω από 12 εκατομμύρια. Αυτό που δηλώσαμε το κάναμε πράξη. Δεν φιδόμεθα κόστος. Μεγαλοοφειλέτες, ξεκίνησε η διαδικασία πριν έναν μήνα να στέλνουμε επιστολές για να έρθουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν. Ελάχιστοι ανταποκρίνονται. Το δεύτερο μέτρο όμως είναι η αφαίρεση του υδρομέτρου. Και σας ενημερώνω ότι εκεί πονάει το θέμα και έρχονται να δώσουν έναντι και να ρυθμίσουν. Το τρίτο μέτρο είναι η μεταφορά της οφειλής στην ΔΟΗ, στο αφημί του κάθε ιδιοκτήτη. Και το τέταρτο μέτρο είναι οι δικαστικές ενέργειες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν οφειλές πάνω από 100.000 σε μερικούς καταναλωτές οι οποίοι, ακούστε, δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό. Αν το θεωρεί κάποιος σωστό και δίκαιο, να το κάνει. 125.000 ευρώ
ένας. 120.000 έτερος. 110.000 ευρώ. Ακούστε τα νούμερα, τα λέμε για να μάθουν, ονόματα δεν λέμε. Είναι αδιανόητο. Ήδη στείλαμε σε 154, τους πρώτους 154 οφειλέτες, σταδιακά 20-20 κάθε εβδομάδα. Συνολικές οφειλές 3.600.000 ευρώ για αυτούς τους 54. 154. Για τους 154. Έρχονται και ανταποκρίνονται μόνο όταν αφαιρείται το υδρόμετρο. Υπάρχει ρύθμιση, έχει περάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. 10% για τα σπίτια, προκαταβολή για να μπει, αλλιώς δεν μπαίνει. Μην παίρνετε το Δήμαρχο, σας τα λέω από τώρα. Εάν δεν καταβληθεί το 10 για τα σπίτια και το 20 για τις επιχειρήσεις, δεν θα μπει πάλι το υδρόμετρο. Ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού σε 100 δόσεις. Και διαγραφή προς αυξήσεων όσοι ανταποκρίνονται. Είναι αδιανόητο μερικά ξενοδοχεία στην πόλη να μην έχουν πληρώσει ποτέ νερό. Είναι αδιανόητο 38 επιχειρήσεις, ονόματα κορινθιακά, επιφανών Κορινθίων επιχειρηματιών, να χρωστάνε νερό από 60, 80, 100 και 110 χιλιάδες ευρώ διαχρονικά. Πολλά καταστήματα της πόλεως γνωστά που φωνάζουν εναντίον του Δήμου όταν λαμβάνουμε κανένα μέτρο. Βίλες γνωστών και μη γνωστών να χρωστάνε 40 και 50 χιλιάδες ευρώ. Είναι αδιανόητο πολιτικά πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής να χρωστάνε νερό 60, 80 και 100 χιλιάδες ευρώ, δεν έχουν πληρώσει ποτέ, και να εκπροσωπούν τους πολίτες στη Βουλή. Είναι αδιανόητο ο Δήμος να μην χρωστάει ούτε ένα ευρώ στο δημόσιο, και μάλιστα στην ΔΟΗ και η ΔΟΗ, το στρατόπεδο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες να οφείλουν στη ΔΕΙΑΚ αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτά τελειώνουν. Το είπαμε, το κάναμε πράξη. Δείχνουμε όλη την καλή διάθεση, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της οικονομικής δυσκολίας, αλλά εδώ είμαστε να ρυθμίσουμε. Όχι όμως να έρθει κάποιος σήμερα χωρίς προκαταβολή να γίνει 100 δόσεις. Δεν γίνεται αυτό. Έχει γίνει δεκάδες φορές και δεν ανταποκρίνονται. Προκαταβολή 10% για τα σπίτια, 20 επιχειρηματίες και τα καταστήματα, 100 δόσεις, και εάν δεν τηρηθούν 3 δόσεις, δεν πληρωθούν, διακοπή οριστική του υδρομέτρου. Τελεία και παύλα. Και αναβίωση του χρέους. Και αναβίωση εννοείται του χρέους, της αρχικής οφειλής. Τελειώνουμε. Και τελειώνουμε γιατί είναι άδικο, ανήθικο, αντιδεοντολογικό ο φουκαράς, ο πολίτης, να πληρώνει τα 40, τα 30, τα 50 ευρώ και ο άλλος να σπαταλά άπλετα το νερό, να μην το υπολογίζει, αλλά πρωτίστως να μην πληρώνει και ποτέ. Δεν γίνεται ότι κάποιος ήρθε σε μία δυσκολία σήμερα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο. Οι οφειλές αυτές που σας είπαμε είναι οφειλές δεκαετίας, δεκαπενταετίας, εικοσαετίας και στο διηνεκές, πιθανόν και από την ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης το 1983. Αν το θεωρεί κάποιος δίκαιο, να βγει και αντρίκια και να πει «Όχι, εγώ δεν θα πληρώνω». Τελειώνουνε. Με Δημοτική Αρχή Σταυρέλη τελειώνουνε. Έχω και φίλους. Το γνωρίζω. Καλύτερα να βάλω από την τσέπη μου να συμβάλλω από αυτά που δεν έχω, παρά να χαριστώ σε κανέναν. Το μέτρο ισχύει για τους πάντες. Παρακαλώ πολύ, ανταποκριθείτε. Πάμε να συμμαζέψουμε τη δημοτική επιχείρηση και πάμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες. Δεν είναι κάποιοι έξυπνοι και κάποιοι ηλίθιοι. Όλοι είμαστε ίσοι. Και στα μέτρα αυτά θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πολίτες. Είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.